συναίσθηση του σώματος. Αυτή η άσκηση έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μεγαλύτερη επίγνωση των αισθήσεων του σώματός σας, να μειώσετε τους πόνους, να ελαττώσετε το άγχος και να βελτιώσετε γενικά την ευεξία σας. Σε αυτή την άσκηση θα περάσουμε πάνω από το σώμα συστηματικά, ξεκινώντας από τα δάχτυλα των ποδιών σας μέχρι την κορυφή του κεφαλιού σας. Θα σας ζητήσω να εστιάσετε την προσοχή σας και να συνδεθείτε με το πώς αισθάνεται κάθε μέρος του σώματος. Για παράδειγμα, τα συναισθήματα μπορεί να είναι σφίξιμο, μυρμήγκιασμα, πόνος, βάρος, κρύο, ζέστη ή δυσφορία. Μόλις αντιληφθείτε την αίσθηση, κάντε μία παύση για λίγα δευτερόλεπτα. Ονομάστε σιωπηλά το συναίσθημα, εισπνεύστε το και καθώς εκπνέετε, αφήστε το και προχωρήστε στο επόμενο μέρος του σώματός σας. Το να συνειδητοποιήσετε τις σωματικές σας αισθήσεις είναι μία καλή ένδειξη ότι είστε συνδεδεμένοι με το σώμα σας. Το να συνδέεστε με το σώμα σας και να καταλαβαίνετε τις αισθήσεις του σώματος σας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε σε αυτές κατάλληλα. Ως συνήθως, περιμένετε το μυαλό να περιπλανηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης. Αυτό είναι εντάξει. Παρακαλώ μην ασχολείστε με τις παρεμβατικές σκέψεις, ανεξάρτητα από το αν είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες. Απλώς αναγνωρίστε αυτό που σας αποσπά την προσοχή και επαναφέρετε την προσοχή σας εκεί που ήσασταν. Για να ολοκληρώσετε αυτή την άσκηση, αφήστε τον εαυτό σας περίπου 15 λεπτά. Επιλέξτε ένα άνετο και ήσυχο μέρος, όπου δεν θα σας διακόπτουν τηλέφωνα, άτομα ή κατοικίδια. Ντυθείτε με άνετα ρούχα, ξαπλώστε ή καθίστε. Τώρα, φέρτε τον εαυτό σας στη στιγμή, χρησιμοποιώντας και τις 5 αισθήσεις, μία κάθε φορά, για να συνδεθείτε με το περιβάλλον σας. Ξεκινήστε με την όρασή σας, την αίσθηση της ακοής, την όσφρηση, τη γεύση και την αφή. Τώρα μπορείτε είτε να κλείσετε τα μάτια σας, είτε να τα στερεώσετε σε ένα σημείο μπροστά σας. Εστιάστε στην αναπνοή σας. Μην αλλοιώνετε την αναπνοή. Απλώς ακολουθήστε το ρυθμό της φυσικής σας αναπνοής. Ενημερωθείτε για τις σωματικές αισθήσεις που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Τώρα, στρέψτε την προσοχή σας στο σώμα σας και συνειδητοποιήστε όπου και αν κάθεστε. Τώρα, δείτε πώς αισθάνονται τα δάχτυλα των ποδιών σας. Τα πόδια. Η αστράγαλη. Οι κνήμες. Η
μυς της γάμπας. Τα γόνατα. Η μυρή. Οι βουβονικές χώρες. Και οι γλουτοί. Προχωρήστε στην κοιλιά. Γύρω από το στομάχι και το στήθος σας. Μέχρι τους ώμους σας. Μετακινήστε την προσοχή σας στα δάχτυλά σας. Τα χέρια. Τους καρπούς. Τους αγκώνες. Τους βραχιώνες, μέχρι τους ώμους σας. Όταν σας διακόπτουν ή χάνετε τα ίχνη των σκέψεών σας, απλώς αναγνωρίστε αυτό που μόλις συνέβη. Δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε. Απλά επαναφέρετε την προσοχή σας στο σώμα. Τώρα, φέρτε την επίγνωσή σας στα συναισθήματα ή τις αισθήσεις στο κάτω μέρος της πλάτης. Ανεβάζοντας τους μυς της πλάτης, τις ομοπλάτες, μέχρι την κορυφή των ώμων σας. Επεκτείνετε την επίγνωσή σας στον αυχένα. Και το κεφάλι. Στην κορυφή του κεφαλιού στο μέτωπό σας γύρω από τα μάτια, τα μάγουλα, τη μύτη και το στόμα σας. Σαγόνι, και το μπροστινό μέρος του λαιμού σας. Πάμε πίσω στο στήθος σας και τώρα εστιάστε στην αναπνοή. Απλώς παρατηρήστε την αναπνοή μέσα και έξω και παρατηρήστε το ενδιάμεσο διάστημα. Αφιερώστε λίγα λεπτά απορροφώντας τη σύνδεση με ολόκληρο το σώμα σας και την αβίαστη αναπνοή που ρέει μέσα και έξω από το σώμα σας. Είστε απλά παρατηρητές. Thank you.
τώρα, συνειδητοποιήστε τη θέση σας. Συνειδητοποιήστε τους ήχους στο περιβάλλον σας. Ανοίξτε απαλά τα μάτια σας. Σηκώστε το σώμα σας προσεκτικά και καθίστε αν είστε εξαπλωμένοι. Κουνήστε τα χέρια σας και τους ώμους σας πάνω κάτω δύο φορές και κάντε διάφορες κινήσεις με τα πόδια σας. Λυγίστε απαλά το κεφάλι σας προς τα εμπρός μέχρι να νιώσετε το σαγόνι σας να αγγίζει την κορυφή του στήθους σας. Νιώστε το τέντωμα στο πίσω μέρος του αυχένα σας. Σηκώστε το κεφάλι σας πίσω στη κανονική του θέση. Γυρίστε το κεφάλι δεξιά όσο νιώθετε άνετα. Νιώστε το τέντωμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού σας και επιστρέψτε το κεφάλι σας πίσω στο κέντρο. Γυρίστε το κεφάλι σας αριστερά όσο βολεύεστε. Νιώστε το τέντωμα στη δεξιά πλευρά του λαιμού σας. Φέρτε το κεφάλι σας πίσω στο κέντρο. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφή ενσυνείδησης είναι μια ευκαιρία αυτοφροντίδας. Έτσι, για να αποφεληθείτε από τις δραστηριότητες, πρέπει να δεσμευτείτε σε μακροπρόθεσμη και τακτική πρακτική. Προσπαθήστε να διατηρήσετε αυτή τη σύνδεση του σώματος και τη χαλάρωση για το υπόλοιπο της ημέρας σας.